Μαζί μας η Μάρλεν Βάσκες. Μάρλεν, καλώς όρισες. Χαίρετε, χαίρετε, καλώς σας βρήκα. Μάρλεν, ποια είσαι, τι είναι το... με τι ασχολείσαι? Ωραία, λοιπόν, με τι ασχολούμαι στο ΤΕΠΑΚ ή τι είμαι? Πρέπει τι είσαι. Λοιπόν, τι είμαι, λοιπόν, είμαι βιολόγος με διδακτορικό στη μηχανική περιβάλλοντος. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και πάθος ως προς τα υδάτινα οικοσυστήματα. Επομένως, προσπαθώ να προωθήσω την έρευνα που ουσιαστικά θα κάνει και θα αναδείξει και θα προστατέψει τα υδάτινα οικοσυστήματα. Εντάξει, αμέσως καταλαβαίνεις ότι όταν μιλάς για περιβάλλον, μιλάς για δουλειά πεδίου, μιλάς για συνθήκες πιο απρόβλεπτες, οι οποίες από μόνες τους έχουν μια ιδιαίτερη πρόκληση. Ναι. Και εδώ είναι το στάνταρ, ας πούμε, το τετριμένο που ακούμε. Μα τι κάνει, πώς μπαίνει μια γυναίκα στο να πηγαίνει στο πεδίο, στο να κάνει καταδύσεις, στο να κάνει δουλειά πεδίου σε δύσκολες καιρικές συνθήκες? Μπορεί να το κάνει, ταιριάζει, ας πούμε? Μπορεί. Προφανώς μπορεί, γιατί όλοι μπορούμε, νομίζω. Και εγώ γυναίκα είμαι και το κάνω, άρα εννοείται ότι μπορεί. Και μ' αρέσει που όλο ένα και περισσότερο στα ακροατήρια στα οποία διδάσκω βλέπω πάρα πολλά κορίτσια, γιατί αποφεύγω καν να το χρησιμοποιώ πλέον, προτιμώ να αφαιρώμαι σε άτομα, αλλά βλέπω κορίτσια, εφόσον μιλάμε συγκεκριμένα για κορίτσια τώρα, που θέλουν να φύγουν από αυτά από αυτόν το πιο έτσι, από τα Παραδοσιακά, να το πω. Τα πιο συνηθισμένα. Από μια συγκεκριμένη πορεία, την οποία δεν μας την έχουν πει, αλλά κάπως γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Αποδεχόμαστε ότι υπάρχει. Θα ήθελα όμως, έτσι, για να μην πω ότι θέλουμε μόνο να αλλάξουν τα πράγματα, θα ήθελα όμως ό,τι λέμε να το δούμε και περισσότερο σε πράξη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε ερευνητριές στο χώρο. Ναι. Γιατί καταλαβαίνω πως κάποιος όταν έχει μια μόνιμη θέση όπως έχω εγώ να μπορεί να παραμείνει στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά ακόμα το στάδιο μέχρι να αποκτήσει κάποιος μια μόνιμη θέση δεν το έχουμε διαφυλάξει αρκετά για τον γυναικείο πληθυσμό. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, δεν έχουμε εξασφαλίσει τους μηχανισμούς με τους οποίους μία ερευνήτρια να πληρώνεται κατά την περίοδο της άδειας μητρότητας. Δηλαδή, εναπόκειται στον κάθε υπεύθυνο άτομο που έχει ένα πρόγραμμα να εξασφαλίσει αυτόν την έξτρα, τέλος πάντων, επιχορήγηση για τέτοιου είδους. Και αυτό το πράγμα θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να εναπόκειται σε κάθε, στη θέληση του κάθε ερευνητικού υπεύθυνου να το κάνει. Πρέπει να υπήρχε έναν κεντρικό το οποίο να αναγνωρίζει το επάγγελμα του ερευνητή, της ερευνήτριας, και να υπάρχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα ναι, στα οποία να μην αποκλείουν μια γυναίκα. Ναι. Γιατί εγώ ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή τα κυριότερα άτομα που υπάρχουν στις ομάδες μας είναι άτομα που ξεκινούν τώρα τη ζωή τους, θέλουν να γίνουν μητέρες, καταλαβαίνεις ότι αμέσως ένα από τα πράγματα που τους είναι εμπόδιο από το να παραμείνουν είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου προστασία, όχι προστασία με την έννοια της μονιμότητας, αλλά προστασία κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Και το πέρασα και εγώ ίδια, δηλαδή, και εγώ ήμουν κατά την περίοδο που γινόμουν μητέρα κάπου μετέωρη. Άρα ναι, καταλαβαίνω ότι πολύ εύκολα θα μπορούσα να είχα αποθαρρυνθεί από αυτόν τον δρόμο. Έτσι. Και να έβρισκα κάτι το οποίο θα μου έφερνε ένα σιγουριά. Ναι, ένα σίγουρο εισόδημα.
Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν το δούμε, να θέλουμε περισσότερες γυναίκες στις επιστήμες, πρέπει να κάνουμε και τον κλάδο των επιστημών ελκυστικό. Δηλαδή να παρέχει τα βασικά. Αυτό είναι απλό. Δηλαδή, εν το πρώτο που κάνουμε. Δηλαδή, και ένα επάγγελμα να δημιουργηθεί αύριο, να προσφέρουμε κάποια προτερήματα στα άτομα για να έρθουν σε αυτόν τον κλάδο. Επομένως, συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να μιλούμε για να φέρουμε παραπάνω κορίτσια στις επιστήμες, αν δεν εξασφαλίσουμε ότι οι μηχανισμοί για να τις κρατήσουν, να τις ανηλίξουν, δεν λειτουργούν σωστά. Μπορώ να σου πω ότι από τις άλλες συνεντεύξεις που είχαμε, είδαμε ότι το θέμα της μητρότητας είναι ο αριθμός ανησυχία ή αντίσταση πρόβλημα σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι πρόβλημα, αλλά δημιουργά εμπόδια η δομή που υποστηρίζει γυναίκες επιστήμονες που θα θέλουν να γίνουν μητέρες. Παρ' όλα αυτά, εσύ στην πορεία σου είσαι κάποιον έτσι κίνητρο εσωτερικό ή άλλη γυναίκα ή άνθρωπο που θαύμαζες που σε βοήθησαν στην πορεία σου, γιατί θέλουμε να μοιράσουμε και ιδέες για πρότυπα και για ενθάρρυνση σήμερα. Ναι. Ωραίο τούτο. Πολύ ωραίο. Υπήρχαν πάντοτε άτομα, νιώθω πάρα πολύ τυχερή ως προς το, γιατί από την παιδική μου ηλικία είχα πάντοτε άτομα κοντά μου, και δεν θα πω εδώ είτε γυναίκες είτε άντρες, είχα πάντα άτομα κοντά μου που με βοηθούσαν να στοχεύω στο παρακάτω βήμα. Mm-hmm. Είτε αυτό ήταν άτομα να θαυμάζω και να ήθελα, ας πούμε, σίγουρα έχω και τον πατέρα μου ως πρότυπο σε αυτήν τη διαδρομή, αλλά και τη μητέρα μου που ήταν το άτομο που θα ήταν δίπλα μου και θα μου κρατούσε το χέρι και να μου πει ότι ωραία, έχεις το στόχο σου εκεί, πάμε μαζί να την κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Mm-hmm. Επομένως, σε όλο αυτό το πράγμα νιώθω ότι σε καμιά στιγμή δεν μου δημιούργησαν, κυρίως από το σπίτι, την αίσθηση ότι έπρεπε, λόγω του ότι είμαι κορίτσι, να κάνω κάτι διαφορετικό. Πάντα με υποστήριζα. Στην πορεία, ναι, θυμάμαι τα σκάλες, η επιβλέπουσα μου στο διδακτορικό μου ήταν γυναίκα, και στη μηχανική και διακεκριμένη ερευνήτρια. Επομένως, έβλεπα πάντα και γυναικεία πρότυπα και αντρικά, τα οποία όμως δεν με περιόριζαν. Ναι. Αυτό. Δεν είχα ποτέ αυτόν το «επειδή είσαι γυναίκα δεν μπορεί». Mm-hmm. Πότε. Οπότε αυτό προσπαθώ να το μεταδώσω και εγώ και στο ακροατήρια μου και στα δικά μου παιδιά. Πολλά σημαντικό είναι οι καθηγητές που έχουμε στις τάξεις στα πανεπιστήμια και οι καθηγητρές και οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία να έρχονται να σπάζουν τα στερεότυπα, γιατί πολλές φορές, δηλαδή και έρευνες που είχαμε κάμια αναφορά σε μια άλλη εκπομπή, ήταν στο ραδιοφόνο, όταν παρατηρήθηκε οι εκφράσεις που χρησιμοποιούμε σε μια τάξη, το πώς εκφράζουν άθελα τους πολλές φορές τα άτομα, ναι, τις δικές τους προκαταλήψεις και στερεότυπα, έρχονται και ξέρεις, οι φοιτητές και νομίζω ότι οι μαθητές και οι μαθητρίες είναι όπως τα σφουγγάρια. Οτιδήποτε πιάσεις από έναν άνθρωπο που στο μυαλό σου βλέπεις ότι ξέρει παραπάνω από μένα, αν είναι ένα στερεότυπο, τότε αμέσως και εγώ το αφουγγράζουμε, αμέσως και εγώ αντικατοπτρίζει το πώς βλέπω τον εαυτό μου. Επομένως, η προτεραιότητα νομίζω των εκπαιδευτικών και των καθηγητών, καθηγητριών, είναι να σπάσουν τα καλούπια και τα στερεότυπα που περιορίζουν στο τέλος της ημέρας τα τέτοια. Μ' αρέσει πάντα να προσφέρω, να δείχνω ένα twist των πραγμάτων. Ναι. Δηλαδή, ναι, συμφωνώ, ίσως οι περισσότερες γυναίκες προτιμούν να φοράνε, ξέρω εγώ, τα κούνια, okay. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Μπορεί πράγματι οι περισσότεροι, ας πούμε, μεγάλη πλειοψηφία των ανδρών να τους αρέσει να παίζουν ποδόσφαιρο. Υπάρχει κάτι άλλο. Γυναίκες που τους αρέσει να χορεύουν παλέτο. Έχουμε και άντρες. Δηλαδή, εγώ απλά λέω, το βάζω αυτό σαν παραδείγματα που χρησιμοποιώ και στο σπίτι, γιατί πολλές φορές μου ήρθε και η κόρη μου είπε, μα τα κορία δεν χορεύουν παλέτο. Αμέσως τη βρήκα ένα μικρό βιντεάκι και τη λέω, μα τι λες. Να το.
Ναι. Τα κορίτσια δεν παίζουν ποδόσφαιρο. Δες το. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι πάλι μπορεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο γιος μου είναι αυτός που παίζει το ποδόσφαιρο και η κόρη μου είναι αυτή που χορεύει τον μπαλέτο. Αλλά ξέρουν τώρα πια ότι υπάρχει κάτι άλλο. Και χρειάζεται κάθε φορά να ξαναθυμίζουμε ότι δεν περιορίζει το φύλο στο πού μπορούν να φτάσουν. Ναι. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουν εξίσου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και εκείνο που τους λέω, ας πούμε, πριν μια-δύο χρονιάς, πρόεδρος της τάξης ήταν έναν αγόρι. Mm-hmm. Τους λέω, φέτος, βάλτε έναν κορίτσι. Για να από την ηλικία του δημοτικού να καταλαβαίνουν ότι ναι, γιατί δεν μπορεί να είναι και έναν κορίτσι. Μουστά. Ή μάλλον, είναι ωραία να είναι και έναν κορίτσι. Οπότε... Έχουν τις ίδιες ικανότητες και οι δύο μπορούν να το κάνουν και επομένως σπάζουμε και το πώς μοιάζει η θέση της ηγεσίας, σπάζουμε τον καλούμπι από μικρή ηλικία. Πάρα πολλά σημαντικό. Εγώ θυμούμαι ήμουν πρόεδρος πάντα. Και χρησιμοποιώ το και εγώ πολλές φορές παράδειγμα. Κάνουμε μια έρευνα στα σχολεία σήμερα. Είμαι σίγουρη ότι οι πρόεδροι των σχολείων των δημοτικών θα ακόμα από τότε θα είναι παραπάνω αγόρια. Ναι. Το βλέπουμε, ναι, ότι πολλές φορές τίνουν τα κορίτσια και ντροπαλά, έτσι, άρα και αυτόν τους μειώνει κάπως το πόσο δημοφιλή είναι, που είναι και αυτό που χρειάζεται για να σωστά, είναι βέβαια. Σε αυτήν τη διαδικασία. Αλλά το τι συμβαίνει τελικά και στο δημοτικό και στο... δεν έχει και τόση πολύ σημασία. Για μένα πολύ πιο σοβαρό είναι, ξέρω εγώ, να έχουμε ένα πανεπιστήμιο και να μετρούνται στο ένα χέρι και πόσες γυναίκες λαμβάνουν αποφάσεις σε ένα πανεπιστήμιο. Ή εμένα από τα πρώτα πράγματα που μου έκανε έτσι πολύ εντύπωση και με προβλημάτισαν είναι, ξέρω εγώ, να έχεις έναν πληθυσμό εκπαιδευτικών που κατά 70-75% είναι γυναικείο και πάλι στις θέσεις που λαμβάνονται αποφάσεις να εκπροσωπούνται από άντρες. Αυτό είναι πλέον μια απόδειξη που λες ότι δεν γίνεται, πρέπει κάπως να αλλάξει. Ναι. Άρα πραγματικά είναι και στο χέρι μας αλλά και στο να διεκδικήσουμε να μπουν μηχανισμοί με τους οποίους πράγματι να εκπροσωπούνται εισάξια ή ομάδια ακριβώς οι δύο, τα σπαντά δύο φύλλα. Ναι. Πες μας έτσι μια σκέψη, έναν καταληκτικό μήνυμα πριν να σε αφήσουμε. Ότι οι δεξιότητες τις οποίες παίρνουμε, γιατί περνούμε από σχολεία, πανεπιστήμια, διδακτορικά κτλ. Mm-hmm. Άρα έχουμε την κατάρτιση mm-hmm. και τις γνώσεις τις οποίες χρειαζόμαστε για τα παρακάτω βήματα. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά το μόνο που μας περιορίζει έχει να κάνει με την αποφασιστικότητα μας να συμμετέχουμε στα παρακάτω βήματα. Και ξέρω ότι στοιχίζει, εγώ προσωπικά δεν έχω αναμειχτεί, ας πούμε, σε οτιδήποτε αφορά την διαδικασία λήψης αποφάσεις, γιατί χρονικά μου στοιχίζει, mm-hmm. αλλά θα πρέπει να το κάνουμε. Γιατί mm-hmm. αν δεν το κάνουμε, μένουμε έξω από το παιχνίδι. Και αυτό... Θα το πληρώνουμε και εμείς και θα το πληρώνουν και οι επόμενες. Οι επόμενες, ακριβώς. Οπότε... Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου το μήνυμα. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Μάλλον σε ευχαριστούμε πάρα πολλά που ήρθες. Ειλικρινά, ήταν τιμή μας. Καλή συνέχεια και σε εσένα, σε ό,τι κάνεις. Εμείς πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα.